Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός των μνημονίων. Συντάχθηκε και ψηφίζεται και θα ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή σε ένα κλίμα ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία. Το τελευταίο διάστημα όλοι οι βασικοί δείκτες καταγράφουν μια σταθερή αναπτυξιακή δυναμική, μια δυναμική που μήνα με το μήνα ενισχύεται. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η μόνιμη και σταθερή απομείωση πια της ανεργίας. Είναι πάνω από 6 ποσοστιαίες μονάδες κάτω, περισσότερο από 6 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από εκεί που ήταν όταν παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση το έργο της. Δηλαδή είναι περίπου στο 20%. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό δημοσιονομικής σταθερότητας. Πλέον είναι σαφές πως παρά τους όποιους περιορισμούς είμαστε αξιόπιστοι και πετυχαίνουμε τους στόχους τους δημοσιονομικούς στους οποίους συμφωνούμε στο πρόγραμμα της προσαρμογής. Αυτό κάναμε τα προηγούμενα 2 χρόνια, αυτό θα συμβεί και το 2018. Παράλληλα, νομίζω ότι αποδείξαμε με ένα σαφή τρόπο σε αυτή την τρίτη αξιολόγηση, η οποία κλείνει πολύ γρήγορα, ότι όταν δεν μπαίνουν τεχνητά εμπόδια από την άλλη πλευρά, είμαστε σε θέση και την αξιολόγηση γρήγορα να ολοκληρώνουμε, να μην προκαλούμε τεχνητή, να μην προκαλούμε ανησυχία στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική κοινωνία, αλλά να φέρουμε και μερικά θετικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα το υπερπρονόμιο των εργαζομένων στην περίπτωση των πτωχεύσεων των επιχειρήσεων, όπου πλέον θα εξοφλούνται πρώτα τα δεδουλευμένα 6 μηνών για τους εργαζόμενους μπροστά σε οποιαδήποτε άλλη απέτηση άλλων πιστωτών. Πρώτα θα εξοφλούνται οι εργαζόμενοι για 6 μηνιάτικα και μετά θα ακολουθούν οι υπόλοιποι πιστωτές. Επίσης όμως πολύ σημαντικό είναι και το αποτέλεσμα της ενίσχυσης του προϋπολογισμού του κοινωνικού, της ενίσχυσης του προϋπολογισμού της κοινωνικής αλληλεγγύης με 315 εκατομμύρια επιπλέον για το 2018, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια αύξηση του προϋπολογισμού για τα οικογενειακά επιδόματα, περίπου 260 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες από 650.000 οικογένειες θα δουν έως και διπλασιασμό του οικογενειακού επιδόματος που λαμβάνουν. Και ιδίως οι οικογένειες των χαμηλότερων στρωμάτων, των πιο αδύναμων οικονομικά στρωμάτων. Και επειδή νομίζω ότι πρέπει να τελειώνουμε μια και καλή με όλη αυτή τη συζήτηση περί του από πού προέρχεται το υπερπλεώνασμα το 2017, το οποίο δόθηκε με τη μορφή του κοινωνικού μερίσματος και με την επιστροφή των χρημάτων στους συνταξιούχους, αλλά και από πού κλείνουν οι δείκτες για το 2018, πώς δηλαδή επιτυγχάνουμε τους στόχους για το 2018, να πω εγώ τα εξής. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, τόσο η υπεραπόδοση του 2017, όσο και η επίτευξη των στόχων του 2018, οφείλεται στην πολύ θετική πορεία του κοινωνικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στην πολύ θετική πορεία των οικονομικών του ΕΦΚΑ, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρόκειται για μια ανατροπή, θετική ανατροπή του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που επιτρέπει τόσο την υπεραπόδοση, επέτρεψε τόσο την υπεραπόδοση του 2017, όσο και την επίτευξη των στόχων για το 2018. Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του, να υπενθυμίσω ότι παραλάβαμε το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης με έλλειμμα 1 δις 100 εκατομμυρίων ευρώ, απλήρωτες συντάξεις περισσότερες από 380.000 στα συρτάρια μας και όλα αυτά μετά από 12 διαδοχικές περικοπές των συντάξεων. Ένα πραγματικό θαύμα για τα οικονομικά του Δημόσιου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν ξεκίνησε λοιπόν τη λειτουργία του το 2017, είχε προϋπολογιστεί ότι θα είναι ελλειμματικός κατά 750 εκατομμύρια. Ανταυτού, το 2017 κλείνει με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης να έχει πλεώνασμα περισσότερο από 300 εκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι πρόκειται για μια ανατροπή, θετική ανατροπή, περίπου του ύψους του 1 δισεκατομμυρίου. Και γιατί συμβαίνει αυτή η θετική ανατροπή, η οποία αντανακλάται και στα δεδομένα του 2018. Αυτή η θετική ανατροπή δεν οφείλεται σε κάποια εξαντλητική εισφοροδότηση, όπως επιχειρηματολογούν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης κυρίως. Οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, στην αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας. Υπενθυμίζω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με τις εισφορές των μισθωτών από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Άρα, η θετική ανατροπή που σημειώνεται είναι επειδή αυξήθηκαν τα έσοδα από μισθωτούς λόγω της μείωσης της ανεργίας. Αυξήθηκαν οι μισθωτοί και αυξήθηκαν τα έσοδα από τις εισφορές τους. Στην καλύτερη ρύθμιση που γίνεται για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, αυτό έχει οδηγήσει επίσης σε μια διευκόλυνση αποπληρωμής. Θα ακολουθήσει στις επόμενες μέρες και μια ακόμη καλύτερη ρύθμιση των οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία με 120 δόσεις.
και στην μείωση της συνταξιδοτικής δαπάνης, όχι διότι δεν πληρώνουμε συντάξεις, όχι λόγω κάποιας ιδιότυπης παύσης πληρωμών που άκουσα και χθες να λέγεται στη Βουλή, αλλά επειδή κάναμε μια εντατική δουλειά εκαθάρισης του Μητρώου των εκκρεμωτήτων στον ενίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, είδαμε δηλαδή τι είναι εκκρεμής ετής συνταξιοδότησης και τι δεν είναι, και πληρώνουμε πιο γρήγορα τις συντάξεις και πλέον δεν κουβαλάν οι συντάξεις τα αναδρομικά, το βάρος των αναδρομικών ποσών που είχαν λόγω του ότι για πολύ καιρό έμεναν απλήρωτες. Εάν δεν συνέβαιναν έτσι τα πράγματα, εάν δεν ήταν αυτοί οι λόγοι που σας περιέγραφα, το 2018 θα έπρεπε να είχε επιβαρυνθεί η δαπάνη συνταξιοδοτική, γιατί έχουμε δεσμευτεί ότι θα πληρώσουμε όλες τις εκκρεμείς συντάξεις μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Ανταυτού βλέπετε ότι και η συνταξιδοτική δαπάνη και το 2018 είναι μειωμένη, ακριβώς διότι έγινε όλη αυτή η δουλειά της εκαθάρισης των ληξιπροθέσμων και του Μητρώου. Αυτά λοιπόν είναι σε βασικές γραμμές τα νούμερα. Πώς βγαίνουν τα νούμερα, πώς βγήκαν τα νούμερα για το 2017, πώς βγήκαν τα νούμερα για το 2018. Κατά κύριο λόγο. Το Δημόσιο Σύστημα λοιπόν Κοινωνικής Ασφάλισης για το 2018 θα έχει πλεόνασμα ύψους 860 εκατομμυρίων, βελτιωμένο έναντι του 2017 κατά 1 δισεκατομμύριο περίπου. Βάζουμε κανόνες στο σύστημα, πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα, κλείνουμε πληγές του παρελθόντος και σήμερα το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης έχει σταθεί και πάλι στα πόδια του. Και πριν από λίγους μήνες, από αυτό εδώ το βήμα, σε μια ερώτηση, επερώτηση νομίζω της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που συζητούσαμε για το ασφαλιστικό και προσπαθούσα να επιχειρηματολογήσω και πάλι σχετικά με τα στοιχεία του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τις ανακρίβειες που γράφονται, είχα θέσει το εξής ερώτημα ρητορικά στους βουλευτές. Ποιον εξυπηρετεί η δημιουργία απολύτως στρεβλών εντυπώσεων για το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης? Ποιον εξυπηρετεί? Η απάντηση ήρθε πριν από λίγες μέρες, μέσω ενός άλλου ερωτήματος, του ερωτηματολογίου της Νέας Δημοκρατίας για το συνέδριό της. Όπου εκεί το ερωτηματολόγιο λέει ουσιαστικά εάν οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα στο Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και στους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς. Νομίζω ότι είναι εντελώς προφανές πια και ξεκάθαρο ποιον εξυπηρετεί η δημιουργία στρεβλών εντυπώσεων για το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Και ακούσαμε χτες μία κριτική. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Μία κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση. Μία ιδιόμορφη κριτική από τον κύριο Βρούτση. Αλλά νομίζω... Ελάτε, παρακαλώ, κάντε ησυχία. Ήταν μια ιδιότυπη κριτική από τον κύριο Βρούτση, αλλά νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ενσωμάτωνε αυτή τη λογική και ο κύριος Βενιζέλος όταν μιλούσε. Έτσι, μια ιδιαίτερη συλλογιστική, με έναν δετερμινισμό που θα ζήλευε και ο Σπινόζα, νομίζω, τι λέτε κύριε Τσακαλώτο, που έλεγε... Ναι, μπορεί η ανεργία να ήταν στο 27% όταν ήμασταν κυβέρνηση, να τη φτάσαμε στο 27% όταν ήμασταν κυβέρνηση, αλλά είχαμε διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για να μειωθεί και θα τη μειώναμε ακόμη περισσότερο αν δεν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί τα πλεονάσματα που είχαμε συμφωνήσει να ήταν υψηλότερα, να ήταν πολύ υψηλά, αλλά είχαμε διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για να τα επαναδιαπραγματευτούμε και θα γίνονταν χαμηλότερα αν δεν μεσολαβούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο χρόνο ακόμη. Μπορεί ο προϋπολογισμός της κοινωνικής αλληλεγγύης να ήταν ο μισός από τη σήμερα, αλλά εμείς είχαμε σχεδιάσει το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και θα το δίναμε καλύτερα, εάν δεν είχε μεσολαβήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι πράγματι μια ενδιαφέρουσα αντίληψη για τον ιστορικό χρόνο. Όμως, ξέρετε, τα γεγονότα είναι πεισματάρικα και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τέσσερα από αυτά. 2011, Βενιζέλος, μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης του Παπανδρέου, μεσοπρόθεσμο 2012-2015. Διαβάζω. Το μείγμα πολιτικών της κυβέρνησης στοχεύει στη δημιουργία από το 2014 και μετά πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης άνω του 6%. Το καταθέτω στα πρακτικά. Δεύτερο μνημόνιο, κυβέρνηση Παπαδήμου. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την επίτευξη ενός πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 4,5% του ΑΕΠ έως το 2014. Το καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Το 2014,
κυβέρνηση Σαμαρά. Πρωτογενές πλεόνασμα για τον κύριο Πρωτογενές πλεόνασμα για το 16-17 και ήταν κοντά στο 4,5%. Το καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Ετήσια εργάνη του 2000. Νομίζω με απλή αφαίρεση, πάντως ξέρουμε το 1,75. Ναι, ναι. Από το 4,5 αναφέρεστε το 1,75, εγώ ξέρω ότι είναι λιγότερο. Εσείς ξέρετε ότι είναι... Παρακαλώ, παρακαλώ. Πολύ καλά. Λοιπόν, παρακαλώ. Εργάνη ετήσια του 2017 για τον κύριο Βρούτση, που δεν είναι εδώ να μ' ακούσει δυστυχώς. Αύξηση της απασχόλησης από το 14 στο 17 κατά 293.258 θέσεις εργασίας. Ετήσια έκθεση της εργάνης σημερινή. Το καταθέτω στα πρακτικά, από αυτές τις 293.258 νέες θέσεις εργασίας, το 63% είναι πλήρους απασχόλησης και το 37% μερικής. Στο διάστημα 14 έως 17, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 18% περίπου. Το καταθέτω στα πρακτικά για να τελειώνει και όλη αυτή η παραφιλολογία σχετικά με το αν δημιουργούνται ή εξαφανίζονται οι θέσεις εργασίας και πόσες είναι και πώς είναι. Χωρίς να αξιολογώ ότι το ποσοστό των θέσεων μερικής απασχόλησης είναι πράγματι υψηλό και θα πρέπει να είναι χαμηλότερο. Τα γεγονότα λοιπόν είναι πεισματάρικα, η μείωση των δικτών είναι αδιαφυσβήτητη. Και όμως παρόλα αυτά είπαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για success story στην ελληνική αγορά εργασίας. Η προσοχή μας στρέφεται στους νέους και στις νέες. Μέσα στο 2018 προγραμματίζουμε την άμεση υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της νεανικής εργασίας. Και επειδή η καθημερινότητα είναι απαιτητική και επειδή οι ανάγκες των ανθρώπων και των παιδιών είναι πιεστικές, εγκαινιάσαμε αυτή την καμπάνια με ένα εφάπαξ επίδομα νεανικής αλληλεγγύης ύψους 400 ευρώ για κάθε νέο και νέα 18 έως 24 ετών, 55.000 παιδιά, τα οποία είναι εκτός εργασίας, εκτός κατάρτισης, εκτός εκπαίδευσης, δεν παίρνουν επίδομα του ΑΕΔ και τα 400 ευρώ που ο κύριος Μητσοτάκης θα θεωρεί φιλοδόρημα, πιστεύω ότι θα τους βοηθήσουν στην καθημερινότητά τους τώρα που θα τα λάβουν. Και είπε ο κύριος Μητσοτάκης τα 400 ευρώ φιλοδόρημα. Το 2012, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο υποκατώτατος μισθός, ο κατώτατος μισθός για τους νέους κάτω των 25 ετών, μειώθηκε με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου στα 430 ευρώ καθαρά. Και είναι τα 400 ευρώ εφάπαξ ενίσχυση φιλοδόρημα, αλλά τα 430 ευρώ μισθός νομοθετημένος για τους νέους δεν είναι φιλοδόρημα. Ήταν πράξη λογική. Τα πράγματα λοιπόν γίνονται καλύτερα όχι από κάποια ιδιότυπη νομοτέλεια, όχι χάρη σε μια μηχανιστική αντίληψη του ιστορικού χρόνου. Τα πράγματα γίνονται καλύτερα επειδή αλλάζει η πολιτική προτεραιότητα της χώρας. Γιατί πίσω από αυτά τα πολλά «αν» που άκουγα χθες και από τον κύριο Βενιζέλο, από τον κύριο Βρούτση, οι πράξεις έχουν σημασία. Οι πολιτικές επιλογές έχουν σημασία και έχουν και αποτελέσματα. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του καλύτερο και τίποτα δεν κερδίζεται σε αυτή τη χώρα από την παθητική αναμονή της ελεημοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κάτι αλλάζει σε αυτή τη χώρα είναι γιατί παρά την υλοποίηση ενός σκληρού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, η κυβέρνησή μας έχει δεσμευτεί ότι σε όλους τους τόνους ότι θα εξαντλεί κάθε δυνατότητα, κάθε περιθώριο που αφήνει η ελληνική οικονομία για να βελτιώνεται η ζωή και η καθημερινότητα των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Αυτό κάναμε από την πρώτη στιγμή, αυτό κάνουμε και σήμερα. Έμπρακτη απόδειξη αυτού η διανομή του κοινωνικού μερίσματος που το πήραν περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια οικογένειες στη χώρα. Έμπρακτη απόδειξη αυτού η οικονομική ενίσχυση των νέων που θα το λάβουν περισσότερα από 55.000 παιδιά. Έμπρακτη απόδειξη αυτού η αύξηση του οικογενειακού επιδόματος για τις οικογένειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη, για περισσότερες από 650.000 οικογένειες στη χώρα. Έμπρακτη απόδειξη αυτού είναι και ο ενισχυμένος κοινωνικός προϋπολογισμός που θα ψηφίσει σήμερα η Βουλή. Η μέρημνά μας τα προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας λοιπόν δεν μένει στα λόγια, δεν μένει στα αν, αλλά την κάνουμε πράξη με όσες δυνατότητες, μιλώντας ειλικρινά και για τις νίκες και για τις ήττες μας, με όλες τις δυνατότητες που εξασφαλίζουμε με στόχο την επούλωση
των πληγών της κρίσης. Διότι η πούλωση αυτών των πληγών δεν μπορεί να περιμένει την έξοδο από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι μια παράλληλη προσπάθεια με την πορεία έξοδο από την κρίση και θα είναι ακόμη πιο δυναμική και αποφασιστική μετά τον Αύγουστο του 2018, όταν η κυβέρνηση θα βγάλει τη χώρα από το καθεστώς επιτήρησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Μία ανακοίνωση στο σώμα. Γίνεται γνωστό ότι από το